Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Άγγελος Χατζάκης, καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας λοιπόν κύριε Χατζάκη, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε. Προσπαθούμε εδώ και μια εβδομάδα να μιλήσουμε και δυστυχώς οι εξελίξεις μας πρόλαβαν, δυστυχώς ή ευτυχώς. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν ότι αν πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Τελικά τα σχολεία κλείσανε. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που έχει πολλές όψεις. Επιδημιολογικά και με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, τα παιδιά δεν είναι η ομάδα του πληθυσμού που τρέχει την επιδημία. Αυτό έχει φανεί σε όλο τον κόσμο, στην Κίνα και όπου υπάρχει επιδημία. Υπό την έννοια αυτή, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μολυσμένα παιδιά και επιπλέον και στην υπόθεση που θα μπορούσαν να μολυνθούν, η νόσος είναι ασήμαντη σε αυτά. Γενικά, με βάση τα δεδομένα και την επιστήμη, δεν πρέπει να κλείσουν. Αλλά το θέμα των σχολείων έχει και μια άλλη διάσταση, η οποία είναι καθαρά διάσταση επικοινωνιακή. Δηλαδή, εάν γίνονται κάποιες έρευνες που δεν δημοσιεύονται, που δείχνουν ότι οι γονείς θέλουν να κλείσουν τα σχολεία, σε αυτές τις περιπτώσεις η κυβέρνηση σταθμίζει το κέρδος και το όφελος. Γιατί ναι μεν είναι κάτι που πολλοί γονείς το θέλουν και τους δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας. Από την άλλη μεριά βέβαια ο λόγος, αυτό που θα συμβεί είναι, θα εισπραχθεί και ένα τεράστιο κόστος. Δηλαδή δεν θα μπορούν να δουλέψουν τα νοσοκομεία γιατί θα λείπουν οι μαμάδες. Δεν θα μπορούν να, δηλαδή, δεν θα μπορούν να δουλέψουν ούτε κρίσιμες υπηρεσίες. Είμαι σίγουρος ότι πραγματικά εσείς δεν έχετε καθόλου χρόνο να μπαίνετε στο Facebook, αλλά αυτό που βλέπαμε μονίμως στα κοινωνικά δίκτυα ήταν γιατί αυτή η κυβέρνηση κακούργα δεν κλείνει τα σχολεία. Ακριβώς. Ήταν πολύ δημοφιλής άποψη, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση, ενώ έλεγε η αντίστοιχη επιτροπή ότι ξέρουμε ότι τα μέτρα να κλείσει τα σχολεία είναι υπερβολικά, τελικά εισηγήθηκε να κλείσουν. Και το άλλο που συζητιόταν, γιατί δεν κάνουν απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία. Καλά, τώρα οι απολυμάνσεις γίνονται έτσι κι αλλιώς, αλλά το θέμα είναι ότι οι απολυμάνσεις έχουν τελείως οριακό αποτέλεσμα, διότι εκτός και αν δεχτούμε ότι τα σχολεία μας, όπως λέει ο λαός, βρωμάνε. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Άρα οι απολυμάνσεις είναι κάτι δευτερεύον. Η ουσία είναι ότι ο κόσμος ήθελε να κλείσουν τα σχολεία και κλείσανε. Επιδημιολογικά δεν έχει καμία βάση. Κανένα νόημα λοιπόν. Για να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι τελικά αυτός ο κορονοϊός, αν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί ανησυχία, αν είναι κάτι περαστικό? Λοιπόν, καταρχήν όλα μαζί. Είναι κάτι που ασφαλώς πρέπει να μας προκαλεί ανησυχία, διότι δεν έχει ξαναεμφανιστεί, δεν έχει ξαναδημιουργήσει επιδημία, πέρασε από τις νυχτερίδες σε κάποια ζώα που δεν είμαστε απολύτως σίγουροι πια και μετά πέρασε στον άνθρωπο. Αυτό είναι ένας καινούριος παράγοντας, ο οποίος έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, δημιουργεί επιδημίες οι οποίες τρέχουν για 2-2,5 μήνες, το είδαμε στην Κίνα αυτό. Αντίθετα η γρήπη θέλει 6 μήνες, άρα δηλαδή είναι ένας παράγον μεταδοτικός και επιθετικός εντός εισαγωγικών, διότι το πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αντίστοιχη πανδημία γρήπης σε 6 μήνες, ο ιός αυτός το δημιουργεί σε 2 μήνες. Ναι. Άρα ότι πολύ γρήγορα, δηλαδή ότι κολλάει. Εκτός ότι κολλάει και μεταδίδεται γρήγορα, το επιδημικό κύμα είναι πολύ πιο γρήγορο από την γρήπη, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα νοσοκομεία. Βλέπουμε ότι στην Ιταλία έχουν γεμίσει οι κλίνες. Μην με διακόπτετε, οι άρρωστοι δεν διασπείρονται σε 6 μήνες, διασπείρονται σε 2 μήνες. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το ένα. Από την άλλη όμως μεριά, βλέπουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν το αποκαλεί πανδημία. Και δεν το αποκαλεί πανδημία, δεν είναι τυχαίο, διότι όπου πάει αυτός ο ιός, αντίθετα με τη θεωρία, δεν μολύνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Στην Κίνα
στην περιοχή του επικέντρου της επιδημίας δημιούργησε γύρω ένα κρούσμα ανά χίλιους κατοίκους και στην υπόλοιπη Κίνα ένα κρούσμα ανά 100.000 κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι κάτι το πολύ έτσι ενδιαφέρον, γιατί δεν μολύνεται πολλοί κόσμος σε αυτές τις χώρες, και το οποίο συνεχώς τώρα βγαίνουν δεδομένα τι έγινε στην Κίνα, τι έγινε στην Κορέα, τι γίνεται στην Ιταλία, και ίσως ένα-δύο μήνες θα έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Η εικόνα που είχαμε φανταστεί εμείς από αυτή που βγαίνει από τα μέσα είναι ότι γίνεται πανικός και ότι όποιος εδώ λέγανε ότι ο κύριος Μαρινάκης χαιρέτησε τον ένα, χαιρέτησε τον άλλο, αλλά τον κόλλησε. Δεν είναι έτσι όπως μας τα λέτε εσείς. Ακριβώς, δεν είναι έτσι, διότι ο κύριος Μαρινάκης μπορεί να χαιρέτησε 100 άτομα, αλλά αν ήταν κανένας παππούς, καμία γιαγιά 70-80 χρονών, υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Για όλους τους άλλους δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε ένα παιχνίδι περίεργο. Δεν πάει σε μεγάλους αριθμούς, από ό,τι φαίνεται, αλλά εκεί που θα πάει, στις μεγάλες ηλικίες, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Πεθαίνουν το 10%. Αν δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα στο παιδί, δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Κοιτάξτε, στα παιδιά κάνει μία νόσο τελείως καλοήθη. Σε καμία χώρα δεν έχουμε δει τα παιδιά να έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Υπάρχει κάποια λογική που κολλάνε οι μεγάλοι σε έντονο, που νοσούν τόσο έντονα οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι? Αυτό το έχουμε δει με όλους αυτούς τους ιούς. Δηλαδή, αν κοιτάξει τα στοιχεία, ακόμα και με τη γρήπη, αυτοί που έχουν το μεγάλο κίνδυνο και είναι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι τα άτομα άνω των 60-70 χρονών, όπως επίσης και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε και δεν το περιμέναμε. Απλώς αυτός ο ιός είναι ακόμα λίγο χειρότερος. Μάλιστα. Από τη γρήπη σε αυτές τις ηλικίες. Καθησυχαστικός είσαστε και πραγματικά η φωνή της επιστήμης είναι πολύ σημαντική να ακούγεται, αντί να ακούμε οποιονδήποτε άλλο αυτές τις μέρες. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Ποια είναι τα σωστά βήματα για ένα σοβαρό κράτος που θέλει να προστατεύσει τους πολίτες του? Καταρχήν, σε επίπεδο ανίχνευσης και αντιμετώπισης των κρουσμάτων γίνεται άριστη δουλειά. Δηλαδή, όπως βλέπετε, ανιχνεύονται τα κρούσματα, ανιχνεύονται επαφές, υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες, οι οποίες φαίνεται ότι τηρούνται. Μέχρι τώρα τα κρούσματα πιάνονται στις πύλες εισόδου ή λίγο μετά. Τώρα, αν αυτό ξεφύγει και δούμε πάρα πολλά ορφανά κρούσματα, αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση έχει πάρει τον δυσάρεστο δρόμο. Μέχρι τώρα όμως δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί μετά από μία, δύο, τρεις εβδομάδες. Αλλά και πάλι τότε ελπίζουμε ότι το επιδημικό κύμα δεν θα είναι πολύ μεγάλο. Ελπίζουμε. Διάβασα με πολύ προσοχή το άρθρο σας και είδα, έπιασα μία φράση. Πιθανότητα δεν θα χρειαστεί το να υπάρχει απαγόρευση μετακινήσεων μέσω μαζικής μεταφοράς. Αυτό πραγματικά δείχνει ότι αν είμαστε προσεκτικοί, αν έχουμε ο καθένας από εμάς τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις, μπορούμε να προστατεύσουμε τον συνάνθρωπό μας. Ακριβώς. Καταρχήν πρέπει να τηρούμε σχολαστικά τις οδηγίες που μας δίνουν για τα μέτρα προσωπικής προφύλαξης. Να ακολουθούμε τις οδηγίες που υπάρχουν, αν και η αλήθεια είναι ότι κάποια μέτρα λαμβάνονται κάτω από πανικό, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ισπανία, λόγω της Ιταλίας. Ναι. Η Ιταλία ήταν μια πολύ άσχημη εξέλιξη αυτής της επιδημίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή πανικόβαλε τον μέσο Ευρωπαίο. Ακριβώς. Η Ιταλία λοιπόν ξεκίνησε να παίρνει σπασμωδικές ενέργειες και βήματα, γιατί έχει τη μεγάλη ευθύνη κατά τη γνώμη μου ότι δεν μπόρεσαν στην αρχή να ανιχνεύσουν τα κρούσματα στην Ιταλία. Πέρασε πολύς καιρός για να τα ανιχνεύσουν και επεκτάθηκε η επιδημία πλέον και πήρε ένα κακό δρόμο, ένα από τα χειρότερα σενάρια. Προσωπική υγιεινή. Αυτά που ακούμε δεν είναι παράλογα, δεν είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό από αυτά που έπρεπε να γίνονται συνέχεια.
τόσο κακός είναι στην ατομική υγιεινή ο μέσος Έλληνας? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο κακός. Δηλαδή είναι, από την εμπειρία μου από τα ταξίδια που έχω κάνει, νομίζω άλλη λαϊ είναι χειρότερη. Αλλά αυτό δεν είναι τώρα υπεύθυνη τοποθέτηση, είναι ένας αστεϊσμός. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να τηρεί σχολαστικά αυτά τα μέτρα. Που τα μέτρα αυτά ποια είναι? Γιατί βλέπουμε, άμα πάτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, ότι έχουν εξαφανιστεί μέσα προφύλαξης, είτε αυτά λέγονται χλωρίνες, είτε αυτά λέγονται όλα αυτά τα ντετόλ. Αυτά βοηθούν τελικά? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, εκτός από τον κοροναϊό, έχουμε και μια επιδημία πανικού. Η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες. Αυτό φοβόμαστε πιο πολύ, και αυτό φαντάζομαι θα το λάβει υπόψη της η κυβέρνηση, να αρχίζει δηλαδή η επικοινωνία για το θέμα αυτό να μην είναι τόσο, γιατί υπάρχει μια τρομολαγνία και αυτό το περιστατικό ξαφνικά δεν πάει καλά, το άλλο περιστατικό μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτά δεν αντέχουν σε συζήτηση, δηλαδή αυτά συμβαίνουν στα νοσοκομεία κάθε μέρα. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν, δηλαδή, μπορεί κάποιος να σας απαριθμίσει ότι σήμερα 100 περιστατικά ανά την Ελλάδα χρειάστηκαν να μπουν εντατική θεραπεία. Δεν δόθηκε όμως καμία δημοσιότητα γι' αυτά. Με απλή γρίπη. Ναι, για τη γρίπη, για άλλους λόγους κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να σταματήσει, γιατί δημιουργεί ανεξέλεγκτο πανικό, ο οποίος σε πρώτη φάση εκδηλώνεται με αυτό που βλέπετε στα σούπερ μάρκετ. Μήπως όμως και ο μέσος Έλληνας χρειάζεται να ακούσει πραγματικά, γιατί μέχρι να γίνει αυτή η κατάσταση στην Ιταλία, ναι, βλέπαμε ότι ο Έλληνας πήγαινε στα καρναβάλια, διασκέδαζε, χόρευε όλοι μαζί, γέμιζαν τα κέντρα διασκεδάσεως. Αυτά είναι κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία εάν δεν υπήρχε, ας το πούμε, και αυτή η επιδημία, είναι επιθυμητά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Άρα λοιπόν, για να περάσεις από τη μία στιγμή στην άλλη, θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες. Εντάξει, κάποιοι πήγαν στα καρναβάλια, φαντάζομαι τώρα δεν θα πήγαιναν. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, και ένα άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι να μην λειτουργούν αυτά τα γεγονότα διχαστικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω αντιληφθεί ότι σε ορισμένα μέρη περισσότερο ασχολούνται να κυνηγούν αυτούς που πιθανόν είναι φορείς και περπατάνε και αυτά, παρά με την ουσία της επιδημίας, έτσι. Δηλαδή, μη δημιουργούμε φαινόμενα τέτοιου χαρακτήρα. Όχι ότι ενδεχομένως κάποιος δεν θα βγει στο δρόμο, ενώ θα περνώ στην καραντίνα και να περπατήσει, αλλά αυτό ελέγχεται με άλλους τρόπους. Δεν ελέγχεται με το να το γράφουν τα μίντια και να γίνονται συζητήσεις, γιατί μιλάμε τότε για καταστάσεις πολύ δυσάρεστες. Αν το καταφέρουμε και αυτό, να διχαστούμε, γιατί ο Έλληνας ακαρφώνει Έλληνα και θα κυνηγάει Έλληνα επειδή κυκλοφορεί με κορονοϊό, τι να πω για αυτή τη χώρα. Κύριε Χατζάκη, όσον αφορά το εθνισμότητα, είναι θετικά τα μηνύματα που έχουμε, που πλέον έχει έρθει στην Ευρώπη ο κορονοϊός? Κοιτάξτε, είναι πιο θετικά από άλλες χώρες, γιατί στην Ευρώπη, με εξαίρεση στην Ιταλία βέβαια από όλα αυτά, διότι τα συστήματα υγείας είναι πιο έτοιμα για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις τέτοιες, κυρίως δηλαδή το θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει επάρκεια σε κλίνες εντατικής θεραπείας. Τους γιατρούς ποιος τους προστατεύει? Ναι, αυτή είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Καταρχήν, οι γιατροί προστατεύουν τον εαυτό τους. Και τα φαινόμενα του τύπου ήρθε ένα περιστατικό κοροναϊού στα γιατρία, φεύγω από τη δουλειά μου και αυτό απομονώνομαι, δεν αντέχουν σε καμία συζήτηση. Ο γιατρός, ιδιαίτερα με τέτοιες συνθήκες, πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέσα προστασίας. Δεν θα πρέπει να επηρεαστεί η συμπεριφορά του επειδή διαγνώστηκε ένας κοροναϊός στα γιατρία. Και εκεί είναι ένα από τα επικίνδυνα σημεία, μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας, γιατί τα πρώτα προβλήματα στους γιατρούς και στους νοσηλευτές έχουν αρχίσει και παρουσιάζονται, και τα οποία προβλήματα αυτά επιβαρύνονται από γιατρούς και νοσηλευτές που θέλουν να μείνουν στα σπίτια τους λόγω των παιδιών, των μικρών παιδιών που δεν πάνε σχολείο κλπ. Δηλαδή εκεί θα χρειαστεί
μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να συνοδεύσει κάπως τα πράγματα. Μήπως χρειάζεται να προσλάβει νέο προσωπικό. Καλά, αυτό δεν συζητείται. Νομίζω ότι είναι το πιο, το νούμερο ένα μέτρο, αλλά αυτό, κακά τα ψέματα, μέχρι να προσληφθεί το νέο προσωπικό, η επιδημία μπορεί να περάσει. Εκτός εάν κάνουν διαδικασίες express, γιατί με τις διαδικασίες που υπάρχουν. Για τον επόμενο κορονοϊό θα έχουμε πρόβλημα. Ο Τραμπ μπορεί να έχει δίκιο ότι από Απρίλη θα έχει τελειώσει όλο αυτό, όλη αυτή η φασαρία. Ο Τραμπ έχει καλές πληροφορίες. Φαίνεται ότι το επιδημικό κύμα στην Ευρώπη και στην Αμερική, δηλαδή αυτό που έφυγε από την Κίνα, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου θα έχει τελειώσει. Άρα, υπομονή, συνοψίζοντας, υπομονή, θα περάσει και χωρίς πανικό. Ακριβώς. Και η μαμά για το παιδί πώς το προστατεύει? Που προστατεύει ακολουθώντας τα μέτρα που προτείνονται. Δηλαδή να καθαρίζει, να το μάθει να καθαρίζει τα χέρια του, να μην το αφήνει να πολυεκτίθεται πλέον σε παιχνίδια, σε δημόσιους χώρους με μεγάλους αριθμούς παιδιών. Αυτά λιγάκι πρέπει να συμμαζευτούν. Παιδότοποι, ας πούμε. Άλλωστε τους κλείσανε. Mm. Εντάξει, άρα λοιπόν νομίζω ότι η πολιτεία παίρνει ορισμένα μέτρα τα οποία είναι απολύτως εύλογα και ας δείξουμε και λίγη εμπιστοσύνη, γιατί έχουμε και αυτό εμείς οι Έλληνες, δεν πιστεύουμε κανένα και τίποτα, ιδιαίτερα επειδή έπεσε στην αντίληψή μας στο τάδε νοσοκομείο κάτι δεν έγινε καλά, διαμαρτυρόμαθα και είμαστε απίθαρχοι. Αυτά πρέπει να συμμαζέψουμε λίγο και είναι μπόρα, είναι και θα περάσει. Από καθαρό σεβασμό, κύριε Χατζάκη, προς τον άνθρωπο που μιλάω, δεν σας βάζω στη διαδικασία με θείες κοινωνίες και τέτοια. Νομίζω ότι αυτά είναι όχι, σε άλλο επίπεδο. Αυτά τώρα είναι ανοησίες. Τώρα θα συμμετέχουμε σε μια τέτοια συζήτηση. Και όμως το κακό είναι ότι αυτό τον καιρό δυστυχώς έχουμε μπει σε αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα, γιατί πάντα βρίσκουμε ένα καταπληκτικό τρόπο για να διχαζόμαστε κάθε φορά. Ακριβώς αυτό που λέτε είναι, πρέπει να βρούμε κάτι να διχαστούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο τέλος να λειτουργήσουμε όλοι μαζί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χατζάκη, για αυτό το χρόνο που μας δώσατε και να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.